Αναπήδηση, η μπάλα κατάφερε να μπει. 60-55, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα στο κλειστό της κοιλάδας. Η ομάδα των Ικάρων έχει το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Δεν έχει όμως καταφέρει να πείσει τους φιλάθλους της, τόσο αυτούς τους περίπου 200 που είναι στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας, αλλά και τους υπόλοιπους που μας παρακολουθείτε από το livezone.gr, από το ikarimbc.gr αλλά και το Arcadia Portal. Σε μια πρώτη απόπειρα ιντερνετικής live μετάδοσης για λογαριασμό της ομάδας των Ικάρων. Έξω η πρώτη βολή από τον Νικολούδη, μέσα η δεύτερη, 61-55 μπροστά η Ίκαρη. Λίγο πριν το φινάλε του 4ου δεκαλέπτου και του αγώνα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας. Αγώνας για την 17η αγωνιστική της Α2 κατηγορίας. Γκόβα στον Τσουμπρίλο, θα προσπαθήσει με 3. Ναι, να επαναφέρει την ομάδα του Αρκαδικού στο σκορ 61-58 και το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι. 1:30 πριν το φινάλε. Ο Τσουμπρίλο βάζει φωτιά στο παιχνίδι με αυτό το εύστοχο σουτ 3 πόντων. Τότσιος σε μια σημαντική επίθεση χάνει την μπάλα, κλέβει ο Τσιώτρας. Πάει ο Ιωσήφιδης, αφήνει την μπάλα ο Τσιώτρας στο καλάθι. 61-60. Μεγάλη προσπάθεια από τον Αρκαδικό να κλέψει το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Τότσιος. Ένα φινάλε που σπάει καρδιές στο κλειστό κοινοθέτη της κοιλάδας. Και όσοι το παρακολουθείτε από το ίντερνετ, από τους δέκτες σας, σίγουρα θα έχετε μείνει ευχαριστημένοι. Όχι τόσο από το θέμα που έχουν παρουσιάσει οι δύο ομάδες, διότι κυρίως έχουν επιλέξει την αμυντική προσέγγιση σε αυτό το παιχνίδι, αλλά από το φινάλε το οποίο σπάει καρδιές. 61-60 η μπάλα στους Ικάρους, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Στη θέση των βολών ο Φίλιππος Σημεωνίδης, που έχει την ευκαιρία να δώσει ανάσα 3 πόντων στην ομάδα του. Εύστοχος ο Φίλιππος Σημεωνίδης, 62-60. Ο Σημεωνίδης που εκτελεί με 65% ποσοστό μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Εύστοχος και στη δεύτερη ο σέντερ των Ικάρων, 63-60. Και την μπάλα κατεβάζει ο Γκόβας για τον Αρκαδικό. Σημαντική επίθεση αυτή για τους Αρκάδες που θέλουν να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Συγκούνας. Αμυναζόνησα από τη Σεραϊκή ομάδα. Γκόβας. Μπροστά του είναι ο Καπινιάρης. Υποψία φάουλ. Ελεύθερος στον Συγκούνα. Αλλάζει χέρι αυτός. Δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και τώρα η μπάλα στον Καπινιάρη. Πιέζουν παντού οι παίκτες του Αρκαδικού. Έχουν αγκυροβολιστεί στα άκρα οι παίκτες των Ικάρων για να καταφέρουν να ροκανίσουν και το χρόνο. Απομένουν 11-10 δεύτερα για τους Ικάρους, 25 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Καπινιάρης, Σημεωνίδης, κλείνεται. Νικολούδης κλειστράει και τους μένει μπάλα στα πόδια. Ζητάει και βήματα ο Γκυζόγιαννης. Έληξε ο χρόνος για την επίθεση των Ικάρων. Το 63-60 παραμένει και time out. Επιστρέψαμε για να μεταδώσουμε αυτά τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα και 27 δέκατα πριν το φινάλε, ένα συγκλονιστικό φινάλε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας.
ανάμεσα στους Σικάρους και τον Αρκαδικό. Αγώνας για 17η αγωνιστική της Α2 κατηγορίας, 63-60 μπροστά η Ίκαρη. Η μπάλα όμως για επίθεση στον Αρκαδικό, 17 δεύτερα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Έχουν ευκαιρία οι Αρκάδες να ισοφαρίσουν ή να μειώσουν αρκετά την αναμέτρηση. Τσιότρας για 3, αλλοιώνεται το σουτ, χωρίς φάουλ όμως από τον Νικολούδη, rebound από τον Φίλιππο Σημειονίδη. 2 πάνω στον Νικολούδη, ο Γκόβας προλαβαίνει και κάνει το φάουλ. 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, νομίζω ότι κάπου εδώ έχουν κρυθεί όλα για το ποιος θα πάρει το ροζ φιλαγόνα και αυτή θα είναι η σεραϊκή ομάδα. Το πίστεψαν λίγο πριν το φινάλε οι Αρκάδες, δεν κατάφεραν όμως να μειώσουν τόσο ώστε να ισοφαρίσουν για να περάσουν και μπροστά. Τα ακούει τώρα ο Τσιότρας από τον Γιάννη Καστρίτη για την τελική επιλογή του, καθώς ναι, μεν ξεμαρκαρίστηκε στο τρίποντο από την πλάγια γραμμή ο παίκτης του Αρκαδικού. Δεν κατάφερε όμως, καθώς ο Νικολούδης ήταν ευδέλα πάνω του, να σουτάρει σωστά. Λιώθηκε και το σούτ του. Κακή επιλογή η τελευταία φάση, όπως σχεδιάστηκε τον Γιάννη Καστρίτη. Εύστοχος ο Νικολούδης στην πρώτη βολή, εύστοχος και στη δεύτερη, έστω και με περιπετειώδη τρόπο. 65-60. 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, πιέζει ο Καπινιάρης, φωνάζει να το αφήσει. Το παιχνίδι θα τελειώσει κάπου εδώ με αυτό το άστοχο σουτ 3 πόντων από τον Σιγκούνα. Οι Ίκαροι παίρνουν μια σπουδαία νίκη, φτάνουν τις 11 στο πρωτάθλημα με 65-60 επί του μαχητικού Αρκαδικού που ήρθε εδώ στις Σέρες να παλέψει, κάνει τη δική του προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία. Οι Ίκαροι όσο ζουν ελπίζουν, έχουν πλέον 28 βαθμούς. Οι δύο ομάδες χαιρετιούνται, χαιρετούν και το διαιτητικό τρίο που τα πήγε αρκετά καλά σήμερα, χωρίς να υπάρχουν δύσκολες φάσεις και για τις δύο ομάδες. Σε ένα ήσυχο κατά τα άλλα απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας, σε αυτή την πρώτη ιντερνετική live μετάδοση σε συνεργασία του livezone.gr, του ecaribc.gr αλλά και του Arcadia Portal. Νομίζω ότι έχουμε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία αυτή η ωραία ιδέα της διοίκησης των Ικάρων να μεταδώσει ζωντανά σε όλους εσάς τους φιλάδους του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο πλέον, καθώς το ίντερνετ μπορεί να ενώσει όλες τις κοινωνίες απανταχού στη γη. Και για το σχετικό ΣΔΟ, οι Ίκαροι μετά την πολύ μεγάλη νίκη 65-60 επί του Αρκαδικού, για να ευχαριστήσουν και το φιλάθλο κοινό, τους περίπου 200 φιλάθλους που ήρθαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας, πάει και ο τραυματίας, ο Μιλίσεβιτς, ο σέρβο σέντερ της ομάδας, ο οποίος έχει κάποιο τράβημα μάλλον στη γάμπα. Θα μάθουμε μέσα στην εβδομάδα το τι ακριβώς συμβαίνει με τον σέντερ, ο οποίος τραυματίστηκε. ΣΔΟ όμως και για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη και τον Αρκαδικό, οι οποίοι πάλεψαν, ήταν μαχητικοί, έκαναν τη δική τους προσπάθεια, έχασαν όμως με 65-60. Με αυτές τις όμορφες εικόνες, τίποτα περισσότερο από το κλειστό της Κοιλάδας. Ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, τους αδερφούς Παπαμιχαλάκη, τη Δίκη των Ικάρων και τον Κώστα Κουντούλα που ήταν στην περιγραφή.